Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η αγορά τη Κρήτη με τι ισορροπίε εν μέσω γιορτινή περίοδου να είναι πλέον ιδιαίτερα λεπτέ. Μετά και τη σημερινή ανακοίνωση τη ΠΙΝΙΟ για νέα 48 ωρια απεργία των αυτεργατών, οι διοκτήτε μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχονται αντιμέτωποι με τον νευρικό κλονισμό στην αγορά. Όπω επισημαίνεται, ήδη η 8 ημερη απεργία των εργαζομένων στα καράβια τη γραμμή Κρήτη-Πυρεά έχει φέρει σε αδιέξοδο τι επιχειρήσει. Με τη στάση εργασία τη ΦΝΟ το τελευταίο διάστημα, τι τελευταίε ημέρε, έχει εμφανιστεί μια έλλειψη σε πρώτε ύλε προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί λύση και δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα λόγω και των εορτών, το οποίο υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση. Και η Κρήτη, σαν νησί που περιβάλλεται από θάλασσα, έχει προβλήματα στι προμήθειέ τη και στα καύσιμα. Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχουν και σε όλα τα άλλα νησιά του Αιγαίου. Η οικονομία μας δεν είναι για πολλές ε, ε, αναταράξεις. Την ίδια ώρα ήδη δεν λείπουν και οι περιπτώσεις με εικόνες από άδεια ράφια σε μερίδα σούπερ μάρκετ στο νησί λόγω της έλλειψης πρώτων υλών και προμηθειών. Ενώ στον ανταγωνισμό στι πολυεθνικέ εταιρείε που προμηθεύονται όλα τα πράγματα είτε από την Αθήνα είτε από το εξωτερικό, υπάρχουν τεράστιε ελλείψει τόσο στα κυβευτικά, στα, στα, κρέατα, στα γάλατα, στα αρτοσκευάσματα, στα φρέσκα προϊόντα γενικά. Στι κριτικέ επιχειρήσει δεν έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει. Εντάξει, υπάρχουν ελλείψει, αλλά όχι βασικέ, γιατί στηριζόμαστε στι συνεργασίε και με του κριτικού αντιπροσώπου, αλλά και με τα κριτικά προϊόντα που αυτή τη στιγμή Είμαστε πλήρει. Δεν υπάρχει όποιος κάποια. Αν στηρίζεται ουσιαστικά στην τοπική οικονομία, αυτέ τι μέρε τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σωστά. Οι πελάτε μα δεν έχουν καταλάβει ελλείψει. Θα καταστραφούμε ολοκληρωτικά εάν δεν βρεθεί άμεση λύση μέσω του αρμόδιου Υπουργείου, προειδοποιούν οι εκπρόσωποι εμπόρων και βιοτεχνών που ελπίζουν να μην κρατήσει για πολύ αποκοπή του νησιού με την υπόλοιπη χώρα και τι διεθνεί αγορέ. Για να μπορέσουμε πάλι να έχουμε μια ροή ε, κανονικότητα και ελπίζομαι ότι στο μέλλον θα είναι τα πράγματα πιο προσεκτικά σε ό,τι αφορά απεργίες να περιεχομένου.